Για συμβολικούς λόγους, με την Παγκόσμια ημέρα, την οποία εορτάζουμε σήμερα 14 Ιουνίου, που είναι η... Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Εδώ κι αν έχουμε στήριξη εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας. Πρόσφατα πήγαμε και στο Λασίθι, αναφερθήκαμε και επικοινωνήσαμε σε μια πρωτοβουλία των αστυνομικών. Καλύπτουμε όλες τις δράσεις και τις αιμοδοσίες του αιματοκρίτη και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στη Λωτζιά. Σωστά, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Σπύρου. Ναι. Είναι αντιπρόεδρος Παγκριτίου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης. Είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη ζωή τους στον εθελοντισμό, στον συνάνθρωπο και στο να μας πείσουν και να προβάλλουν και να τονίσουν την αναγκαιότητα να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. Καθώς όλοι εν δυνάμει εθελοντές είμαστε. Το θέμα είναι να μπούμε και να υιοθετήσουμε τη λογική και να το κάνουμε πράξη. Πάμε στον κύριο Γιώργο Σπύρου. Κύριε Σπύρου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 14 Ιουνίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και το μήνυμα το οποίο προκύπτει, ποιο είναι? Το μήνυμα προκύπτει. Σήμερα είναι γιορταστική μέρα, γιορτάζουν οι αιμοδότες. Αυτό που θέλουμε είναι να καταφέρουμε τελικά να έχουμε επάρκεια αίμα, να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία μας για όποιον το χρειάζεται και όποτε το χρειάζεται. Και γι' αυτό μόνο ένας δρόμος υπάρχει, να έχουμε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Σαν χώρα έχουμε πολλούς εθελοντές αιμοδότες. Η διαφορά είναι το τακτικός εθελοντής, να μην περιμένει κάποιος την ανάγκη του συνανθρώπου του για να αιμοδοτήσει, αλλά να αιμοδοτεί τακτικά σε μια τακτική βάση. Και όταν λέμε, κύριε Σπύρου, τακτική, αυτή είναι η διαφορά, βάση, οι κριτικοί τι ακριβώς κάνουν, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις? Έχουμε, και αυτό φροντίζομαι τόσο καιρό, να μετατρέψουμε τους ευκαιριακούς εθελοντές αιμοδότες σε τακτικούς. Ένας άντρας μπορεί να αιμοδοτεί 4 φορές το χρόνο, μια γυναίκα μπορεί να αιμοδοτεί 3 φορές το χρόνο. Η διαφορά του να έχουμε επάρκεια ή να μην έχουμε, αυτό που γίνεται τώρα, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο αιμοδοτούν οι άνθρωποι. Πρέπει επιτέλους να δούμε την αιμοδοσία σοβαρά, να σταματήσουμε τις όποιες τυχαίες προσπάθειες μια φορά το χρόνο για τον Α λόγο ή τον Β λόγο ή μια φορά κάθε τόσο να γίνεται αιμοδοσία από κάποιους φορείς που δεν έχουν καμία σχέση με την αιμοδοσία. Αυτοί, ναι μεν, θεωρητικά βοηθάνε προσωρινά, δεν βοηθάνε όμως το να αποκτήσουμε επάρκεια και να έχουμε σοβαρές αιμοδοσίες από σοβαρούς συλλόγους, από σοβαρούς φορείς, τακτικά, όπως παράδειγμα η αιμοδοσία που γίνεται στη Λότζια. Κύριε Σπύρου, σήμερα είναι μια μέρα σημαντική για σας. Φαντάζομαι ότι πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο κέντρο της πόλης και έχει έτσι συμβάλει με το δικό του τρόπο στις δικές σας προσπάθειες. Αναφερθήκατε όμως και στις εβδομαδιαίες δράσεις σας, καθώς δεν γιορτάζετε και δεν ασχολείστε έτσι μία φορά στο τόσο, αλλά κάθε εβδομάδα ο αιματοκρίτης βρίσκεται σε σημεία της πόλης και καλεί τον κόσμο για αιμοδοσία. Και της ενδοχώρας. Την περσινή χρονιά κάναμε 187 αιμοδοσίες όλο το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι σχεδόν δηλαδή κάθε δεύτερη μέρα είχαμε μια αιμοδοσία. Αιμοδοσίες έχουμε τακτικά εδώ στη Λότζια κάθε Σάββατο και στην Πλατεία Ελευθερίας και στην ενδοχώρα Κυριακές, Τετάρτες, ανάλογα. Αναφορικά με τους μήνες του χρόνου που καταγράφονται που καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών. Ποιοι μήνες είναι αυτοί? Κοιτάξτε, παραδοσιακά τις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και καλοκαίρι υπάρχει πρόβλημα σε αίμα. Και γιατί οι ανάγκες συνήθως είναι μεγαλύτερες, ίσως, και γιατί οι αιμοδότες δίνουν λιγότερο αίμα. Τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, δεν είναι τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον για μας εδώ στην Κρήτη. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχει και μια κατηγορία, ένα ποσοστό πολιτών που διστάζει για τους δικούς του λόγους να δώσει αίμα. Ειδικά μέσα στην πανδημία.
Χωρίς λόγο βέβαια, μας το έχετε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Πάμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε να πείσουμε ακόμα περισσότερο να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία σας. Εμείς την πανδημία είδαμε ακριβώς το ανάποδο. Ουσιαστικά διπλασιάσαμε τις μονάδες σε αίμα τον πρώτο χρόνο της πανδημίας και τις διπλασιάσαμε και πάλι το δεύτερο χρόνο. Αυτό για μας ήταν η εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ίσως δηλαδή δεν είδαμε ανθρώπους να φοβόνται να δώσουν αίμα. Ή φοβηθήκανε προσωρινά μερικές εβδομάδες και μετά έρχονταν κανονικά και δίνανε αίμα εδώ, τουλάχιστον εδώ στη Λότζα και στα χωριά που έχουμε αιμοδοσίες. Είδαμε αύξηση της αιμοδοσίας παρά μείωση μέσα στην πανδημία. Βέβαια δεν συνέβη το ίδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι. Κύριε Σπυρού, μπορεί κάποιος να δώσει αίμα από 18 ετών και άνω. Υπάρχουν έτσι μικροί εθελοντές που έρχονται και σας βρίσκουν και έτσι κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε είτε στην ενδοχώρα, όπως είπατε, είτε στα κέντρα των πόλεων, να σας λένε ότι και εκείνοι περιμένουν κάποια στιγμή να βοηθήσουν τον δικό τους τρόπο. Έχει περάσει αυτό στις μικρότερες ηλικίες? Θα σας πω, ναι. Εμείς ξεκινάμε την ευαισθητοποίηση των παιδιών από τα σχολεία. Η πανδημία μας σταμάτησε λίγο, αλλά το συνεχίσαμε και μετά την πανδημία. Το είχαμε πολύ έντονο, το κάναμε πριν την πανδημία. Έτσι έχουμε τώρα παιδιά που τους είχαμε μιλήσει στο δημοτικό και κλείνουν τα 18 τους και θέλουν και έρχονται να δώσουν αίμα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό, διότι έρχονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν συνέβη κάτι στην οικογένειά τους που χρειάστηκε να δώσουν αίμα. Έρχονται συνειδητοποιημένα πια να αιμοδοτήσουν. Και συνήθως αυτοί γίνονται και τακτικοί αιμοδότες. Ίσως θα πρέπει και οι ηγεσίες, οι αρμόδιες, στα αρμόδια υπουργεία, με επίκεντρο το παιδείας, να το δούνε λίγο διαφορετικά και να υιοθετήσουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν και με την αιμοδοσία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η αιμοδοσία, σας ξαναλέω, θέλει σοβαρότητα και συνεχή προσπάθεια. Για να καταφέρουμε εδώ στη Λότζα να έχουμε και κάθε Σάββατο 30 και 40 αιμοδότες, κάθε Σάββατο όμως, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια με μια φορά το μήνα, με 7-8 άτομα που έρχονταν και με συνεχή ενημέρωση του κόσμου, διανομή φυλαδίων, συζήτηση, κουβέντα με τους αιμοδότες. Τελικά καταφέραμε να φτάσουμε εδώ σε αξιοπρεπείς αιμοδοσίες κάθε Σάββατο. Καταφέραμε κάθε Σάββατο τώρα να κάνουμε αιμοδοσίες ταυτόχρονα και στην Πλατεία Ελευθερίας. Και μιλώντας ίσως για τη σημερινή ημέρα... Που αυτό έγινε μετά από... Συνεχίστε, παρακαλώ, παρακαλώ. Που αυτό, και αυτό έγινε μετά από πολλή δουλειά, μετά από διανομή χιλιάδων φυλαδίων, μετά από κουβέντα με εκατοντάδες ανθρώπους, για να πεις ότι με ένα SMS ξέρουν και έρχονται εδώ το Σάββατο ή στην Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Που ξεκινάει τώρα η προσπάθεια. Κύριε Σπύρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να παραμείνετε δυνατός εσείς και η ομάδα, οι συνεργάτες σας, σε αυτό το οποίο έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς το γνωρίζετε βέβαια ότι είμαστε δίπλα σας να προβάλλουμε, να επικοινωνούμε, να μεταφέρουμε όμορφα μηνύματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.